Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σεβασμιότατε, καλημέρα από την Καστοριά. Και καλημέρα μου και τα συλληπιτήριά μου σε όλους μας, ανεξαιρέτως, στον Ιερό Κλήρο, στο λαό της Καστοριάς, σε κάθε Καστοριανό που γύρισε, και εγώ είμαι πολύ συγκινημένος αυτή την ώρα που σας μιλάω. Είμαι καθοδόν προς την Καστοριά. Αν πέσει η γραμμή θα οφείλεται στον δρόμο. Και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Είναι μια μεγάλη απώλεια για την Καστοριά και μια μεγάλη δοκιμασία για την Καστοριά. Βέβαια πιστεύω ότι μετά την δοκιμασία της απώλειας θα έρθει φως και ήλιος. Αλλά θα περάσουμε και θα περάσετε και θα περάσουμε με θλίψη και δυσκολία σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Η απώλεια ενός ιεράρχου, ενός πνευματικού πατέρα είναι πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα όταν γίνεται σε τέτοια δύσκολη περίοδο. Είχαμε την χαρά επιμερών του δεσπότη μας να σας καμαρώσουμε, να καμαρώσουμε άλλους δύο δεσπότες από τον τόπο μας, και εσάς και τον κύριο Αθανάσιο. Μάλιστα, είναι αλήθεια αυτό. Συνέβη επί των ημερών του. Εγώ αξιώθηκα να είμαι επίσκοπος στη χειροτονία του Αθανασίου, και να διακονήσω με το δικό μου τρόπο την εκλογή του από τη θέση στην οποία βρισκόμουν ως πρωτοσύγελος της Ιεράς Επισκοπής Αθηνών. Σεβασμιότατος Καστορίας, ήταν δίπλα στο μακαριότατο κατά τη χειροτονία μου, ήταν κοντά μου, συμπαραστάθηκε σε όλες τις επιλογές μου, οφείλω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Από αυτόν έγινα αναγνώστης, από αυτόν έλαβα το όνομα Σιμεών στην Ιερά Μονή Αγίων Εναργύρων, από αυτόν χειροτονήθηκα διάκονος με εντολή του Αρχιεπισκόπου. Στην εισπρεσβύτερο χειροτονία μου ήταν μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, κοντά, και πάντα ήταν κοντά μου. Είχαμε διαρκή επικοινωνία και αυτές τις μέρες που ήταν στο νοσοκομείο. Με συγκίνησε πάρα πολύ που την ημέρα του Αγίου Ελευθερίου, που έχει την ονομαστική της εορτή, η μητέρα μου μέσα από το νοσοκομείο με σχεδόν σβησμένη φωνή τηλεφώνησε να της ευχηθεί, και ήμουν και εγώ κοντά και μιλήσαμε και τότε. Και γενικά το γεγονός της τιμήσεως του έχει συγκλονίσει όλη την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας πληροφορώ ότι αυτό παρατηρώ πραγματικά. Ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πέρασε πρώτα πληροφορήθηκε από εμένα. Στις 4-5 το πρωί του τηλεφώνησα. Βέβαια τον ενημέρωνα συνέχεια και το βράδυ αργά μιλήσαμε. Και είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος. Και φυσικά υπάρχει και μια ιδιαίτερη οδύνη παραπάνω, που δεν μπορεί ο λαός της Καστοριάς να τον ασπαστεί για τελευταία φορά, να του φιλήσει το χέρι λόγω των μέτρων των υγειονομικών που ισχύουν. Αλλά νομίζω ότι παίρνει την ευχή του νοητά. Άλλωστε λειτουργήσε τόσες πολλές φορές. Επισκέφθηκε κάθε χωριό, κάθε περιοχή, κάθε εκκλησία, ήταν παντού κοντά. Και νομίζω ότι χόρτασε ο Καστοριανός λαός από την παρουσία του. Σεβασμιότατε, είναι πολύ πολύ, πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα. Έχει κατακλειστεί εδώ και ο σταθμός με τα μηνύματα τόσο των τοπικών μας παραγόντων, αλλά είναι εκατοντάδες κυριολεκτικά και δεν υπερβάλλουμε τα μηνύματα του κόσμου. Και για αυτό που είπατε νωρίτερα, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα γίνει αύριο 11 η ώρα εξόδιο σε ακολουθία, πώς θα μπορέσει ο κόσμος με ποιες αποστάσεις και με ποια μέτρα να παρακολουθήσει από τον εξωτερικό χώρο και να χαιρετήσει τον δεσπότη του. Είναι στιγμές ανθρώπινες, αλλά οι συγκυρίες είναι τέτοιες που δεν θα μας αφήσουν, και όπως δεν μας αφήνουν και όπως δεν μας άφησαν φέτος, να χαιρετήσουμε και δικούς μας ανθρώπους πραγματικά όπως θα τους άξιζε. Είναι σημεία των καιρών, είναι πολύ δύσκολη αυτή η χρονιά που φεύγει και που δυστυχώς το τέλος της, μαζί με τους τόσους άλλους Καστοριανούς που πήρε, παίρνει και το δεσπότη μας. Είναι συγκλονιστικό. Εγώ ταπεινά αυτό που έχω να πω, έτσι σαν συμπολίτης, σαν συντοπίτης, είναι πολύ υπομονή, πολύ κουράγιο, προσευχή,
πίστη στο Θεό και να χαρίσουμε δάκρυα αγάπης στον μακαριστό Μητροπολίτη μας και Δεσπότη μας καιρό Σεραφείμ. Τι θα κρατήσετε για πάντα μέσα σας, σεβασμιότατε, από τον Μητροπολίτη μας? Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του όσον αφορά τα ποιμαντικά του χαρακτηριστικά, η αγάπη του για τη λατρεία. Όσον αφορά τα ανθρώπινα, που για μένα ίσως είναι και πιο σημαντικά, ήταν ένας ιδιαίτερα συναισθηματικός άνθρωπος. Σε αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Εκφραστικός πολύ και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές. Σε όλες τις όψεις. Και αυτό το θεωρώ πολύ, πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Όπως το λέτε λοιπόν, γιατί και αυτό εκφράζει μια αυθεντικότητα και μια αλήθεια. Όταν είσαι εκφραστικός και εκτίθεσαι και προστατεύεσαι. Ναι, ναι. Έχετε δώσει στη δημοσιότητα και ένα κείμενό σας για τον μακαριστό πια Μητροπολίτη Καστορίας. Όπως λέτε και στην επικεφαλίδα, ο επίσκοπος της ιδιαίτερης πατρίδας μου, αυτό λέτε, ανεχώρησε για την ουράνια πατρίδα. Και όλοι όσοι μίλησαν σήμερα τόνισε αυτό ακριβώς, ότι θεωρούσε, το λέτε και εσείς πατρίδα μου, λέτε πατρίδα μου την Καστοριά, την έλεγε πάντοτε και ο ίδιος, την είπε πάλι πατρίδα μου και την έλεγε συνεχώς, και στην τελευταία του συνέντευξη που έδωσε μέσα από το νοσοκομείο στο σταθμό μας. Ήταν ένα πολύ ξεχωριστό αντίο, το λέμε και ανατριχιάζουμε που το ξανακούσαμε και πάλι κάποια στιγμή σήμερα στην εκπομπή μας. Είναι, ναι, συγκλονιστικό και σημαδεύει την ιστορία μιας αλυσίδας αξίων ιεραρχών, που η Καστοριά είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι, ναι. Γιατί πραγματικά έχουν περάσει πανάξι οι ιεράρχες, εμβληματικές μορφές, ιστορικές μορφές, γιατί το αξίζει αυτός ο τόπος. Και επειδή ο πύχης είναι ψηλά, εσείς οι άνθρωποι της ιεραρχίας θα εκλέξετε, φαντάζομαι, με τη βοήθεια του Θεού, τον επόμενο θρησκευτικό μας ηγέτη. Έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε? Γι' αυτό καταλήγω ότι για μένα είναι μια τραγική ηρωνία. Στην πρώτη ιεραρχία που θα συμμετάσχω, θα κληθώ να ψηφίσω τον νέο Καστορίας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Στον δρόμο σας βρίσκουμε, επαναλαμβάνω, για την Καστοριά. Θα είστε εδώ σε κάποιες ώρες, φαντάζομαι. Σύντομα. Σύντομα, είστε κάπου κοντά? Κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι, το ξέρετε εξάλλου, ότι είναι τιμή που και σας ξέρω και σας γνωρίζω και τα λέμε. Να είστε καλά. Είστε ένας υπέροχος άνθρωπος. Είστε ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Με συγκινείτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, να ξέρετε ότι είστε το πρώτο μέσο τοπικό της Καστοριάς στο οποίο βγαίνω να μιλήσω. Ναι, ναι. Μετά από πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε μεταδώσει και όλα όσα είχαν συμβεί με την χειροτονία σας, με όλα αυτά, τα είχαμε μεταδώσει. Είχαμε συγκινηθεί πάρα πολύ. Είστε μέσα στην καρδιά μας, το ξέρετε, για πάντα. Την αγάπη μου σε όλους τους Καστοριανούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Καλημέρα. Σεβασμιότατε, καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.